Γι' αυτό βλέπεις και όχι το Λόγος του Θεού. Μάλιστα, είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Το κήρυγμα ο Λόγος του Θεού. Αυτός είναι το όπλο. Θα μιλήσουμε λοιπόν περί του όπλου αυτού. Του όπλου, ο αγαπητός Χριστό αδελφός πατήρ Χριστοφόρος Καλλίβας, ένας από τους προγεωτέρους ηλοκήρυκας της πατρίδας μας, ασθενής είδων, το τέλος της ανθρωπίνης ζωής ευρύχεται, έγραψε να θαυμάσουμε λίγο τα όπλα της Εκκλησίας. Και ένα από τα πρώτα όπλα είναι ο Λόγος του Θεού. Μάλιστα, πριν του Λόγου του Θεού, θα μιλήσουμε κι εμείς, ειδικότερα, θα μου επιτρέψετε, να κατέβω εις κατώτερο επίπεδο. Μην με θεωρήσετε εγωιστική, το είπανο, αλλά θέλω να μιλήσω, επειδή και εγώ, από τον καιρό που φόρασε το ράσο, μετρήστε με τα δάχτυλα. 52 χρόνια υπηρετώ στην διακονία του Λόγου. Είμαι και τώρα που τον εγκόλυπτο, η ολοκήρυξη με εγκόλυπτο είναι. Η ολοκήρυξη συνεχώς 52 χρόνια δεν έπαψα να κηρύττω. Υπό διαμενής ή δυσμενής ή τραγικά συνθήκα στο έδωνα δεν έπαψα τον Λόγο του Θεού. Μάλιστα, είναι ο Λόγος του Θεού ως τον οποίο διακονούμε. Η αποστολή μου δεν είναι το βαπτίζει. Για να θυμηθώ τον Απόστολο Παύλο, αλλά είναι η αποστολή μου το κηρύσι Ιησού Χριστόν εσταυρωμένο, Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Αυτή είναι η αποστολή μου μέσα στον μικρό αυτόν κόσμο, ασθενής και μικρός και ασχήματος ημιτής του κηρύγματος του Απόστολου Παύλου και των μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Και όπως λέει ο Παύλος, δεν εβάθησε λέει ένα μόνο εβάθησε, όχι που προηγούμενο το βάθισμα, κάθε άλλο. Αλλά τη θεωρούσε αποστολή του ανωτέραν, με σκοπιώδες τέραν του κύριου. Δεν εβάθησε λέει η μικρίσμον και γάλλον και οίκον στεφανών, δηλαδή αυτούς εβάθησε. Πήραμε και εγώ να πω ότι στα 52 χρόνια της ζωής μου δεν εβάθησε κανένα. Ήταν τους εμπόρους, έβαλα, εβάθησε. Τι εβάθησε, ένα γυφτόπολο. Πού, εις τη Φλόριδα, τον Ιορδάνη ποταμό. Εκεί το ποταμό, πολύ 20 ετών, με εξήγησε ο Θεός, με στα ρήθρα του Ιορδάνου ποταμού και το ονομάζω το ποτάμι εκείνο Ιορδάνη της Φλωρίνης, διότι μερικοί πάνε στον Ιορδάνη να βαπτίσουν τα παιδιά τους. Μην πηγαίνετε. Το νερό της κολυμπήθρασε η Ιορδάνη, τσάντρος του Ιορδάνη. Χίλιες φορές να περάσει τον Ιορδάνη δεν οπλίζεται τίποτα. Αλλά μια φορά εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος να περάσει η κολυμπήθρα μέσα εις τα Ιορδάνη ανίδατα, μέσα εις το οποίο κλείεται και καθαρίζει το άνθρωπος. Εκτός λοιπόν από τον Κύπτο όπλο αυτό που εβάθησα εις τον Ιορδάνη ποταμό της Κορίνης του Σακουέλα, κανένα άλλο δεν εβάθησα, μάλιστα. Έτσι. Και συνεχώς έχουν δίκιο οι εχθροί μου που με λένε τον Αγουστίνο, αυτός είναι επίσκοπος των Κύπτων, αυτός είναι ο Κύπτος. Λοιπόν, μάλιστα, θέματα λοιπόν, θέματα κήρυξα. Πόσες έχω μέχρι τώρα με πάνω από 7-8.000 κηρύγματα έχω κηρύξει στο Ιντερνετ. Προφορικά και γραφτά κηρύγματα. Θα μου πείτε και το αποτέλεσμα. Προτείνω να το πείτε σήμερα το διάβολο αυτό. Κάθε φορά που κηρύττω που μου να κηρύξω, λέγω τον Σατανά, πάψε μου λέει, τίποτε δεν γίνεται. Ποιος ακούει, ο τόπιος Σατανάς, ο τον έρει κάθε φορά, αλλά με τη βοήθεια του Θεού τον διώχνω, είπε ο αγιώπης του Σατανάς. Εγώ θα ξεκολουθώ, κέρας από μένα. Και αν δεν υπάρχει κανένας που δεν ακούει, εν τούτης εγώ θα ξεκολουθώ να κηρύττω, είπα και λάδι σαν να μαρτύρω και εγώ. Δεν είμαι από τον Σατανά της απολυτεύσεως, υπό τα σπλέον στις τραγικά συνθήκες, τις οποίες διήρθουν εις τον μείον του τόπου. Μάλιστα, εγώ ναι, λοιπόν, και θα πεις τα αποτελέσματα, εν τούτης, και στην γενιά μας αυτή, υπάρχουν αποτελέσματα του κηρύγματος. Υπάρχουν. Και να μην ορωματώ, και να μιλώ γενικώς και αορίστως, από την πείρα μου ως ηλοκήρυκος, θα μου επιτρέψετε, το πλησιαστικό στο τέλος, μην νομίζετε ότι το συμφωνώ. Λοιπόν, να μείνω στο τέλος. Ναι, λοιπόν, λέει ότι αυτό, λοιπόν, αυτό το κύριο δεν είναι μόνο ότι στο τέλο, εκκλησιαστικό στο τέλο, και θέλω να μιλήσω, θα σα φέρω μερικά παραδείγματα από τη ζωή μου ως ιεροκήρυκος, για να δείτε τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Μάλιστα. Ναι, αυτά τα αποτελέσματα. Πιστέψατε με, μόνο ότι είναι γενναιά πολύ, γενναιά πολύ, διαφερμένη. Την άμαθα και εμείς να είπαμε, Κύριε, τι σε πίστευσε από ημών και το βραχείο Κυρίου την αποκαλύφθη, εν τούτης και μέσα στην γενιάνα αυτή, Σοδόμων και Γομόρας, υπάρχουν εκρεπτές ψυχές, οι οποίοι σας φουγάρια, ο
προωθούν το λόγο του Θεού και ωφελούνται και σώζονται και απολυτρώνονται και γίνονται άξια παιδιά της Αγωνίου Βασιλείας. Αναφέρω λοιπόν πάντα τη θέση. Ή μήπως πιστέψατε με εξομολογούμε. Δεν είμαι σίγουρη, αν μην νομίζετε, το αισθάνομαι αυτό που λέει. Η μεγαλύτερη αγωνία στη ζωή μου είναι όταν λειτουργώ και ακόμη μεγαλύτερα. Όταν λειτουργώ, γερωγώ το λόγο του Θεού. Ή μήπως με καταλαμβάνει. Συζητήθουμε, ή μήπως είναι. Ποιοι είμαστε εμείς που ακυρίτουμε το λόγο του Θεού. Μας, σας φέρω τώρα τελευταίο, στο γραφείο της Μητροπολόγου να επισκεφτείτε πάνω στην κόρνα και θα χαρώ να επισκεφτείτε και επειδή άκουσα τα τελευταία έτη της διακονίας μου ή και το τελευταίο έτη της διακονίας μου εν Κορίνη, εκεί θα δείτε ότι έχω μια περίεργο φωτογραφία, μια εικονογραφία, μια εικόνα, μια ιερά εικόνα. Τον ζωγράφησε ένας θαυμάσιος, ένας αγιογράφος, ο οποίος όταν το γραφίζει κλαίει και μιλεί τα δάκρυά του με τα χρώματα της εικόνας. Τον ζωγράφησε ο πάτερ Κερβάσιος, ο αγιογράφος εκ πατρών. Δεν μου είναι και εδώ πέρα κάποτε. Είναι εδώ, είναι εδώ, είναι εδώ, είναι πουθενά, είναι εδώ πέρα. Άρα δεν είναι κάτι. Λοιπόν, τι μου ζωγράφησε. Μου ζωγράφησε ένα περίεργο ενδοκύριακο. Το βλέπω τακτικά. Ένα περίεργο ενδοκύριακο. Ποιος είναι, ο Βασίλειος, ο Χρυσόστομος, οι πατέρες Εκκλησίας, ένα από τα δάνατα πνεύματα. Ο περίεργος ενδοκύριακος, μην γελάσετε, είναι ένας γαϊδουράκος. Εκεί ήρθε ο Βαϊδουράκος. Δεν κάνει μόνο τα καρίσματα, τα οποία είναι και αυτή μια πόλη, μια διάλεκτος, την οποία μπορούν να ομολογεί ζώα με τον όνο, έχει γλώσσα στα ζώα. Γλωσσέ, πάσα, γλωσσέ, αλλά οδήγησε ο Γαϊδουράκος. Ανοίξτε την αγκαναπή, ανοίξτε εκεί, και εκεί θα δείτε στους αριθμούς πέρα ένα περίεργο φαινόμενο, ότι ήλεξε το στόμα του ο ένας Γαϊδουράκος και ομίλησε και ήλεξε τον προφήτη του Ανάμ που πήγε κόντρα με τον Θεό. Πού πας, πού πας, πού πας, μπροστά σου είναι σπαθιά. Ήλεξε μέσα εγκούς τη διαφωνή αλλά και ο ευρωφερός Εφραίμ λέει, Κύριε, είμαι κι εγώ ένας όνος είναι. Και όπως εφώτισε στον όνο του Ανάμ και ελάχισε, φώτισε και εμένα την γλώσσα μου. Δεν ομιλήσω έστω να ομιλήσω και να ομιλήσω τα πνεύματα στον λαό. Έτσι θεωρώ τον εαυτό μου. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου άξιο να αναφέρει τα λόγια του Χριστού. Αλλά ως όνος του Παλάμ, χρήστε με κι εγώ ο Θεός σας και θα σου μιλήσω επί του θέματος αυτού. Θα σου παρουσιάσω τη χάστινα τη ζωή μου ως ερωκήρυκος για να πιστείτε καθάντως ότι δεν πρέπει να υπακούσαμε στην απογοήτευση του διαβόλου που λέει και τι γίνεται. Τι κάνεις κατηχητικά ως σχολεία ψυχολογής, δεν είναι τίποτα. Όχι, όχι. Τέτοια παραδείγματα, 1, 2, 3, 4, 5 και τι γίνεται στον λόγο. Να φτάσω στο τέλος, να σε τέλος. Από τη ζωή μου ως ερωτήριος. Ήμουν προς 45 χρόνια στα Πρεπενά. Την Ακρόπολη αυτή του έθνους, το μεταλλίζει το ιστορικό. Χρόνια, τρομερά χρόνια που ιδιάγονούς του ανθρώπου. Συμμετοπόλεμος, η εμφύλιος πόλεμος, όπως θέλετε να μας ατέθω είστε ελεύθεροι, αλλά πόλεμος σφιχτός. 50 χρόνια, 50 χρόνια έχει η Πρεπενά. Όλα διάσανε. Τι διάσανε. Ήτανε στην πόλη του Πρεπενό, η οποία από 3.000 έγινε 20.000, 30.000, σε οστισμός. Είναι πίστος ποτέ, τα πάμε τα εκεί πέρα. Περικυκλωμένη ήταν το Πρεπενά, μία νησής γαλάζα μέσα σε ένα πέλαγος κοτσίλης πινερίδος, μέσα εκεί. Εκεί μου είναι και ο λογισμός να πάω σε έναν μυρό. Στην εκκλησία που πήγαινε ο αείμνηστος δεσπότης Θεόφιλος, μου είναι υπάρξει από αυτά στα λογικά συνθήκες νομιλής δεσπότης. Άξτε δεν φυγείτε. Οι σφαίρες ερχόνται και χτυπούσαν τα καπαναριά και τον δούλο της Εκκλησίας. Την ώρα που ήταν. Το αποτέλεσμα κήρυξε ένα πράγμα. Ανέβηκα πικραμένος, πηγημένος. Είχατε εκείνη την ημέρα, σπάξε και μόνο σπενταριά, σαν πρόκατα ήταν αυτά. Ανέβηκα πικραμένος, προσπάθησα να μιλήσω. Να πάρω το αντίθετο όψη της ζωής, την ωραία όψη της ζωής. Η ωραία όψη της ζωής, ζωή κολάσεως, είναι η ζωή του μίσους. Ενώ η ζωή παραδείσου είναι αγάπη, πήρε την ωραία όμως είναι τίποτα περί αγάπης που μιλήσει το σημερινό Ευαγγέλιο. Είπα, πόσα είπε. Το κήρυξε να γίνω ιδίως για τον φόνο, ο τεποτελιέα μου είναι ο ατεμάσιο. Διότι ο άνθρωπος η ζωή μόνο του Θεού είναι. Όλοι να μας μαζευτούμε, ένα μερμήκι δεν πιάνουμε. Ένα μερμήκι δεν
Ένα άνθρωπο, ρωτήσε τη μάνα. Τι τον φέρει η μάνα που μένα από ένα, από μια εμουσία, ένα ελάχιστο πράγμα, από μια λήξα, κάνει άνθρωπο. Για αν και τη γυναίκα και συμπερούσα την ανθρωπότητα, πόλη ποτέ θα είπα. Γιατί μόνο η γυναίκα αισθάνεται τον δικό μα. Από είναι καταστροφή. Μη φορεύετε λοιπόν έλεγα το τι νεότερο του ανθρώπου είναι φόρο να κάνει. Είπα, είπα. Κατέβηκα και βιβλίες. Την άλλη μέρα έρχεται και με βρίσκει στην καλύτερη που καθόμουν ένας άνθρωπος, νέος και δικός 30 ετών. Γονάτισε πίσω το χέρι μου, λέω τι συμβαίνει. Ήταν σε ευχαριστήσω. Γιατί με ευχαριστήσεις. Χθες είχα απόφαση να σκοτώσω. Να σκοτώσω άνθρωπο. Είχα πάρει το όπλο. Αλλά άκουσα την καμπάνια να χτυπάει μέσα στις σφαίρες που πέφτανε στα καμπαναριά. Και μου είπαν ότι κάνει κήρυγμα. Ασφάλεια από το μπήκα στο κήρυγμα, άκουσα και όταν πλέον δεν πήγε στο κήρυγμα, είπα δεν θα σκοτώσω. Και δεν σκότωσα. Να ήταν αποτέλεσμα. Ένα από τα αόρατα αποτελέσματα τα οποία συντρώνται μέσα στις καρδίες των ανθρώπων μέσα από το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Απετράπη κάτι. Θέλει άλλο παράδειγμα. Σε κάποια περιοδία μιας άλλης επαρχίας, εκεί που χάριζαν τα τρίσβαλα, που μόνο γίδες περπατούν, πέρα εκεί βλέπω ένα νέο κέρδο. Εγώ καταρχάς φοβήθηκα, θυσίασε, νεαρός, 25 ετών, ο λίγο γραμμάτο, το βλέπω σύσιο, ο κύριος λεγόνι, πώς το ονομάζεις, είπα το όνομα. Πάτερ μου, παιδί, σε ευχαριστώ, τι να ευχαριστείς. Και μένει το κόρτο του ένα κομμάτι ενός φελοδικού που έπαιζα τότε, έπαιζα στην κουρά του Κοκοζάνη. Και το έχει μέσα το τσαλακωμένο και το σπουδαιότερο το είπε απ' έξω. Που το είπε απ' έξω. Όχι, δεν ξέρω. Από τότε λέει άλλαξα. Έχει ένα νέο άνθρωπο, το οποίο είσαι. Το οποίο δεν είναι ίδιο. Κάτι τέτοιο με πολλά τέτοια παραδείγματα. Υπήρχε ένα βιβλίο το οποίο δεν ξέρω και για να λοιπόν τη ζωή δεν ξέρω αν υπάρχει. Ακόμα αυτό παλαιότερο. Η ιστορία μεταγούντων δεν ξέρω αν το διαβάσετε παλαιότερο. Μου φέρνει πολλά παραδείγματα και άνθρωπο. Επιστροφή στον ανθρώπο διαφορά του ρόλου. Ότι κάποιος πολύ αμαρτωλός μια μέρα στην Αθήνα, στην μικρά Αθήνα, απάντησε και είδε τη τσανακωμένο ένα φίλο μέσα στις τάσπες. Μια περίεργα, μια παιδιά σου. Το πιάνει λοιπόν το παίρνει, τι ήταν, ένα άκρο ενός από, από τους πλέον περιφύγους γεροκήρυκας της νεοτέρας Ελλάδος του Διονυσίου Παραζουλή. Το διάβασε. Όταν το διάβασε αυτό τσανακωμένο, όταν το διάβασε αυτό τσαρκωμένο, το είδε τσαρκωμένο, το καθάρισε, το έλεγε το διάβασε, το έχει ακόμα κορονίδα το στο σπίτι, από το σώμα. Έλα, πήγω! Όταν πήγω τώρα, η στήριξη πράγματα έχει. Λοιπόν, σας ανέφερα ένα παράδειγμα, ότι ο ασχόλος δεν είναι. Σας ανέφερα άλλο παράδειγμα που ένας νεαρός διάβασε με ένα κομμάτι, ένα μάκρο, ένα τεμάχιο, ένα παρτί, είναι προεδρικού και η μετανόηση και η υπεστράφη στον Θεό. Λοιπόν, θέλει άλλο από τη στρατική μου ζωή ως ιεροκήρυκος. Είχα να μπει, εγάντουσα μάλλον, μέσα πάνω σε ένα ύψωμα, 1,020 ύψωμα, φοβερό ύψωμα, φοβερό. Και φύρε βραδιά, έγινε σε λάθος, ένας μόχος, ολόκληρος. Μέρα νύχτα και να κοιμήθηκε. Καρδιά ήταν, φοβερά πράγματα, άχαμε και λάθος σε σώμα. Με καρδιά κινούσαν το κορμί τους για να μην κοιμήθω. Τους μάζεψα σε ένα μέρος, ακλόπιτο μέρος. Τα μάζεψα τα παιδιά, τους είπα την αγώνια. Παιδιά, λέω, έχετε θάρρος. Ο Θεός είναι μαζί μας. Θα σώσει την πατρίδα μας. Από εσάς, τα παιδιά της Ελλάδος, τα αγνά παιδιά, που είδε μια πόρα τα μέρα της Ελλάδος. Από δέντρα μια ώρα, άλλος από την Κρήτη, άλλος από τα νησιά, άλλος από τη Μοριά των Αθάνατων, άλλος από τη Μάνη, άλλος από τη Θεσσαλία, άλλος από τη Στερεά Ελλάδα, άλλος από την Ευκάνησο. Κάτω από την Κύπρο, αφοδέστη ήτανε. Λοιπόν, σας παρακαλώ, πειλαχτείτε από δύο πράγματα. Τη γλώσσα σας από την αστήμια και το κορμί σας από κορμί. Αυτά τα δυο, όποιος πορνεύεται, όποιος προστινά, το βόη το κυνηγάει.